Στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Κέρκυρα. Τάσος Μητρόπουλος, εκπροσωπώντας την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τίμησε τον Ιεροκλή Στολτίδη που επέστρεψε στον Γιώργος Καραϊσκάκης, ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, με τη φάνελα της Κέρκυρας. Η Ερυθρόλευκη στο πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα κινητική. Η πρώτη καλή στιγμή με την κεφαλιά του Ροσίδη πάνω από το δοκάρι του Κωνσταντόπουλου. Εδώ Βασίλης Ροσίδης. 10ο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για την Κέρκυρα με τον Παρασκευαίδη, αναγκάζει τον Νικοπολίδη στην απόκριση του αγώνα. Από το λεπτό αυτό και μετά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε έναν επιθετικό μονόλογο. Απαρχεί με το σουτ του Φουστέρ στο 27ο λεπτό. Εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Ριέρα, το 1-2 με τον Φουστέρ. Ο Ισπανός άσος του Ολυμπιακού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έκανε το σουτ. Νικήθηκε όμως από τον Κωνσταντόπουλο. Ο Μαϊστόροβιτς έστειλε την μπάλα κόρνερ. Ο Ιμπαγάσα το εκτέλεσε. Ο Μέλμπεργκ στο 29 θα κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Σουηδός πανηγυρίζει με πολύ πάθος αυτό το γκολ. Πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με την γυριστή κεφαλιά έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε. Πολύ ωραίος συνδυασμός από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τόσο του Φουστέρ στα χέρια του Ντίμη Κωνσταντόπουλου. Άλλος ένας συνδυασμός με Φετφατζίδη, Βασίλη Ροσίδη και πάλι τον Κώστα Μήτρογλου να προσπαθεί να τελειώσει τη φάση. Ο Κωνσταντόπουλος θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Στο 38 η φάση αυτή, ο Κώστας Μήτρογλου. Ο Φετφατζίδης και ο Ιμπαγάσα συνδυάστηκαν. Το γύρισμα, ο Φουστέρ, η μπάλα κόρνερ από τα πόδια του Παρασκευαίδη. Δεύτερο ημίχρονο και πάλι ο Φετφατζίδης, που ήταν ιδιαίτερα κινητικός, συνδυάστηκε με τον Αριέλ Ιμπαγάσα και εκείνος έστειλε την μπάλα στα αριστερά όπου ήταν ο Άλμπερτ Ριέρα. Το γύρισμα του τελευταίου στην εστία του Κωνσταντόπουλου και πάλι ο τερματοφύλακας της Κέρκυρας θα νικήσει τους παίκτες του Ολυμπιακού, θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ που εκτελέστηκε, ο Φετφατζίδης θα κάνει τη σέντρα. Ουρτάδο πήδηξε για την κεφαλιά, η μπάλα όμως πέρασε πάνω από το ρίζοντιο δοκάρι. Μπερδέθηκε με τον Μέλμπεργκ. Από τα πόδια του Ιμπαγάσα η μπάλα στα αυτά του Μυραλάς. Ωραία ατομική προσπάθεια, πρόλαβαν όμως οι αμυντικοί και στείλαν την μπάλα κόρνερ. Μυραλάς που πήρε τη θέση του Κώστα Μήτρογλου στην κορυφή της επίθεσης του Ολυμπιακού. 81ο λεπτό. Ο Μυραλάς, ωραία ατομική προσπάθεια. Θα δει τον Φετφατζίδη, εκείνος θα κάνει καταπληκτική επιτόπια τρίπλα. Το πλασέ όμως και πάλι θα δει τον Κωνσταντόπουλο να είναι σε ετοιμότητα. Εδώ ο νεαρός, ο οποίος εδώ έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε. Πάσαρε στον Ριέρα την κατάλληλη στιγμή. Πολύ ωραίο το τελείωμα με το αριστερό από τον Άλμπερτ Ριέρα. 1-0 για τον Ολυμπιακό, ξέσπασμα του Ισπανού, που το είχε πολύ μεγάλη ανάγκη το γκολ για να ανέβει και ψυχολογικά πέρα από αγωνιστικά. Και πάλι η ωραία ατομική προσπάθεια από τον Φετφατζίδη και το τελείωμα από τον Άλμπερτ Ριέρα. Και πάλι το πώς τελείωσε τη φάση ο Ισπανός. Βασίλης Ροσίδης από τα δεξιά έκανε το γύρισμα, η μπάλα πήγε στον Φετφατζίδη και πάλι όμως το πλασέ στα χέρια του Κωνσταντόπουλου. Τελευταία φάση στο παιχνίδι, 88ο λεπτό, το σούτ από τον Χολέμπας πέρασε έξω από την εστία του Κωνσταντόπουλου. Εδώ ο Χολέμπας, τελικό σκορ Ολυμπιακός Κέρκυρας, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, 2-0.